Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, συζητάμε αυτή την ερώτηση σχεδόν 4 μήνες από όταν καταθέτηκε, για διάφορους λόγους βέβαια. Όχι ότι άλλαξε κάτι όσον αφορά αυτά που θα συζητήσουμε, να μην σας αδικώ, ελάχιστα άλλαξαν. Σε κάθε περίπτωση, στις 26 Ιουνίου αναδείχθηκε για ακόμη μια φορά το σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει με τη συντήρηση, λειτουργία και ασφάλεια των αθλητικών εγκαταστάσεων στην πόλη των Ιωαννίνων. Μεταλλικό πάνελ αποκολλήθηκε από το στέγαστρο του κλειστού κολυμβητηρίου της Λιμνοπούλας και ορούνταν πάνω από την πισίνα. Ευτυχώς εκείνη την ώρα δεν κολυμπούσαν παιδιά. Επίσης, σκουριές αποκολλούνται και πέφτουν στην πισίνα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ ρογμές προκαλούν συστηματική εισρωή βρόχινων υδάτων. Η εικόνα εγκατάλειψης και μαρασμού και επικινδυνότητας των χώρων είναι παρόμοιος σε όλες τις εγκαταστάσεις που διαχειρίζεται η διοίκηση του ΠΕΑΚΗ με ευθύνη του Υπουργείου σας. Το πανηπυρωτικό στάδιο βρίσκεται σε πλήρη εγκατάλειψη. Στο γήπεδο Στίβου, το μοναδικό Ολυμπιακό πρωτοδιαγραφό στην πόλη, το ταρτάν είναι διαλυμένο. Δεν υπάρχει κανένας στεγασμένος χώρος ώστε να επιτρέπει την άθληση στο Στίβο σε μέρες με δυσμενείς καιρικές συνθήκες και μιλάμε για τα Γιάννηνα. Ο χώρος κάτω από τις κερκίδες φιλοξενεί αθλήματα ενόργανης, ρυθμικής, τραμπολίνο, τζούντο και άλλα. Ωστόσο, η μη επαρκή συντήρηση του οικοδομήματος έχει αποτέλεσμα ανάμεσα σε άλλα και την εισρωή υδάτων. Η κεντρική θέρμανση δεν λειτουργεί. Οι χώροι που προορίζονται για το κοινό βρίσκονται στο απόλυτο σκοτάδι. Δεν υπάρχει μέρη να ανανάβουν οι προβολείς. Υπάρχουν μπασκέτες κατεστραμμένες, δάπεδα ξεχαρβαλωμένα, γηπεδάκια ποδοσφαίρου εκτός λειτουργίας. Η κατάσταση λοιπόν παντού είναι τραγική. Γι' αυτό απαιτείται άμεσα αντικατάσταση του στεγάστρου στο κλειστό κολυμβητήριο, ενεργειακή αναβάθμισή του, ανανέωση του μηχανολογικού του εξοπλισμού ώστε να διασφαλιστεί εύρυθμη λειτουργία του χωρίς να διακοπεί μακροχρόνια πρόσβαση στους αθλούμενους και τα αεραστεχνικά σωματεία. Λειτουργία του φωτισμού στο πανηπυρωτικό στάδιο, στους χώρους για το κοινό. Αποκατάσταση των φθορών σε δάπεδα, μπασκέτες, γηπεδάκια και άλλους παρακείμενους χώρους. Δημιουργία κλειστού χώρου για την διεξαγωγή αθλημάτων του Στίβου. Τι μέτρα λοιπόν σκοπεύετε να πάρετε για όλα αυτά τα ζητήματα? Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για την απάντησή σας για 3 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Μου δίνετε την ευκαιρία να απαντήσω για το ΠΕΑΚΗ, για το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων. Δέχομαι καλοπροαίρετα την ερώτησή σας, υποδηλώνοντας αυτό το οποίο και εγώ πιστεύω, ότι ο αθλητισμός δεν έχει κομματικό ή ιδεολογικό πρόσημο, μας ενδιαφέρει όλους, αλλά η πραγματικότητα, κύριε συνάδελφε, είναι τελείως διαφορετική. Εάν θα κάνατε την ερώτηση τη συγκεκριμένη πριν 1 χρόνο, θα δικαιολογούσα το περιεχόμενό της και θα συμφωνούσα στα περισσότερα. Σήμερα η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Δεν ξέρω από πότε έχετε να επισκεφθείτε το ΠΕΑΚΗ Ιωαννίνων. Εάν το έχετε επισκεφθεί πρόσφατα, τότε θα είχατε αποσύρει την ερώτηση, διότι είναι μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα. Συγκεκριμένα, κύριε Πρόεδρε, πέρυσι, το μήνα Δεκέμβριο, έγινε μια δομική αλλαγή όσο αφορά την αντιμετώπιση των εθνικών αθλητικών κέντρων της χώρας που ανήκουν στο Υπουργείο Αθλητισμού και έχει την εποπτεία. Η αλλαγή αυτή εναπόκειται στο γεγονός ότι αυξήσαμε με πρωτοφανή τρόπο όλους τους προϋπολογισμούς. Γιατί βάλαμε ως κυρίαρχο στόχο την αναβάθμιση, τον εξυγχρονισμό των εθνικών αθλητικών κέντρων της χώρας. Ανάμεσά τους και στο ΠΕΑΚΗ. Είναι μια λεκτική προσέγγιση του Υπουργού Αθλητισμού? Όχι. Είναι ένα πραγματικό γεγονός. Πόσο δηλαδή και τι συνέβη με το ΠΕΑΚΗ? Στο ΠΕΑΚΗ, κύριε Πρόεδρε, αυτό το οποίο συνέβη, κύριε συνάδελφε, είναι ότι αυξήθηκε για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια ο προϋπολογισμός του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου του Ιωαννίνων, ακούστε, 81,43%. Η αύξηση αυτή του προϋπολογισμού δεν ήταν ευκαιριακή μόνο για 1 χρόνο, ήταν και είναι σταθερή. Δηλαδή αυτά τα ποσά τα οποία πήγαν στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων είναι σε μια μόνιμη και διαρκή κατάσταση. Που σημαίνει ότι πλέον αυτοί οι πόροι, κύριε συνάδελφε, μπήκαν από τότε και πλέον έχουν επενδυθεί για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου. Τα περισσότερα από αυτά που είπατε, για να είμαι και εγώ ειλικρινής, βρίσκονται σε εξέλιξη και θα έχουν παραδοθεί μέχρι το τέλος του 2024 πολλά και κάποια μέσα στο 2025.
Μέσα στο 25 θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 25 και το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων θα έχει μεταμορφωθεί στην κυριολεξία. Κρατάω μόνο το ζήτημα του Ταρτάν, για το οποίο θα σας πω, και όλα τα υπόλοιπα θα τα αναφέρω στη δευτερολογία μου, ένα προς ένα, από αυτά που είπατε, την κατάσταση που πράγματι ήταν στο παρελθόν και πώς αυτά εξελίσσονται μέσα από τη συνεργασία, μέσα από την υψηλή εποπτεία και το ενδιαφέρον του Υπουργείου Αθλητισμού και τις εντολές που πήρε η διοίκηση του ΠΕΑΚΙ Ιωαννίνων και πώς εξελίσσονται όλα τα έργα στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, και για τη συνέπεια στον χρόνο, και το λόγο έχετε για τη δευτερολογία, κύριε Έξαρχε. Κύριε Υπουργέ, δυστυχώς για σας μερικές ώρες που έχω επισκεφτεί για τελευταία φορά το ΠΕΑΚΙ, για το λόγο του αληθές, εδώ είναι και οι φωτογραφίες, οι οποίες θα προσκομιθούν να τις δείτε μετά με την ησυχία σας, όπως επίσης εδώ είναι και τα υπομνήματα των ερασιτεχνικών σωματείων, οι οποίοι στεγάζονται στο ΠΕΑΚΙ. Τα υπομνήματα για τα διάφορα έργα. Άρα λοιπόν, δεν στέγει το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε το θέμα, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Επαναλαμβάνω, λίγες ώρες έχω που πήγα, χθες το απόγευμα συγκεκριμένα. Σε κάθε περίπτωση όμως μιλάτε για εκατομμύρια, για πολλά εκατομμύρια, τα οποία εμείς δεν τα βλέπουμε. Και αν κρίνω και από την δημόσια δήλωση της διοίκησης του ΠΕΑΚΙ, όταν αποκολλήθηκε το πάνελ, η οποία ήταν συγκεκριμένα και αυτολεξή, ότι καταβάλλονται προσπάθειες των μέτρων των δυνατοτήτων μας, τότε κανείς μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Ποιες είναι αυτές οι δυνατότητες, ποιο είναι αυτό το μέτρο, πού χωράει σε όλες αυτές τις δυνατότητες και τα μέτρα η ασφάλεια των παιδιών. Γιατί, τι θα γινόταν αν αυτό το πάνελ έπεφτε τη στιγμή που θα κολυμπούσαν τα παιδιά από κάτω. Και μην μας πείτε τώρα εδώ ότι κινδυνολογούμε. Τι θα λέγατε, αυτές είναι οι δυνατότητες? Βέβαια, δεν είδα να ενοχλεί και τόσο πολύ αυτό, γιατί την επόμενη μέρα γίνανε εκεί πανελλήνιοι αγώνες. Την επόμενη μέρα, ακριβώς. Δεν ίδρωσε δηλαδή το αυτή κανενός. Τώρα, βεβαίως, μετά από όλο αυτό το θόρυβο, ανακοινώθηκε από το Υπουργείο για την αντικατάσταση του πάνελ, η οποία δεν έχει ξεκινήσει ακόμη και η οποία, εάν θα βρεθεί, που είναι το πιο πιθανό, σάπιος ο σκελετός, θα θέλει άλλη μελέτη, άλλο εργολάβο κτλ. Ήδη έχουν περάσει 4 μήνες. Σε αυτούς τους 4 μήνες τα αθλητικά σωματεία που είναι 7 και φιλοξενούνται εκεί, που αυτό είναι το λιγότερο σε κάθε περίπτωση, γιατί μιλάμε για χιλιάδες παιδιά τα οποία είναι σε προγράμματα εκμάθησης είτε από το σχολείο είτε τα απογεύματα. Πάρα πολλά, πολλοί συνάνθρωποι μας αμαία, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν το κολυμπητήριο, δεν έχουν πού να πάνε. Εγώ πραγματικά, λέτε ότι δώσατε και παρακολουθώ και απαντήσατε και σε συγκεκριμένη ερώτηση στον κύριο Τσίμαρη, δώσατε κάποια εκατομμύρια. Πού είναι αυτά τα λεφτά? Εγώ τη μόνη αλλαγή που έχω δει στο ΠΕΑΚΙ τους τελευταίους μήνες είναι τα διχτάκια στις μπασκέτες, και μάλιστα είναι και κακής ποιότητας, για να είμαστε και ακριβείς. Βεβαίως, σας ευχαρίστησε η διοίκηση του ΠΕΑΚΙ, είπε συγκεκριμένα για 80%. Βεβαίως. Όμως αυτά τα λεφτά, τα δικά μας λεφτά των φορολογούμενων, δεν τα έχουμε δει πρακτικά πουθενά. Στο ΠΕΑΚΙ η μόνη παρέμβαση που κάνατε είναι αυτή. Τώρα, το τι θα γίνει στο μέλλον θα δούμε. Μιλάμε για το μοναδικό Ολυμπιακών προδιαγραφών στάδιο στην Ήπειρο. Ταρτάν δεν επιδέχεται μπαλώματα. Ξεχάστε το, θέλει αλλαγή ολοκληρωτική. Τα σκάματα για το τριπλούν και για το μήκος είναι, τώρα είναι εικόνες ντροπής. Μόνο οι φωτογραφίες μπορούν να αποτυπώσουν, με λόγια δεν μπορώ να σας το πω. Να δείξουν την κατάσταση, θα το δείτε μετά και εσείς μόνος σας. Όταν βρέχει, οι αθλητές του Στίβου, ξέρετε πού προπονούνται, κύριε Υπουργέ? Σε μια στοά η οποία είναι κάτω από τις κερκίδες, ένα μέτρο μήκος επί δύο ύψος 100 μήκος. Εκεί προπονούνται αυτά τα παιδιά, αυτοί οι αθλητές. Και τι μπορούμε να πούμε γι' αυτό? Δηλαδή, σε μια μεγαλούπολη όπως είναι τα Γιάννενα, δεν υπάρχει ένα κλειστό προπονητήριο? Σε ποια εποχή ζούμε? Σε ποια εποχή ζούμε? Τι εκατομμύρια λέτε? Στα Γιάννενα που βρέχει σχεδόν κάθε μέρα. Βεβαίως, όταν φέρνουν διακρίσεις οι αθλητές, γίνονται ωραίες τελετές, δαφνοστεφανώματα, υποσχέσεις κτλ. Όμως όταν σβήσουν τα φώτα της δημοσιότητας, μετά μπαίνουν οι αντοχές της οικονομίας. Μπαίνουν διάφοροι κόφτες, μπαίνουν ότι θα πάει η χώρα στα βράχια. Τρία γήπεδα ποδοσφαίρου. Το ένα είναι της προκοπής, χρησιμοποιείται από την ΠΑΕ. Τα άλλα δύο είναι και ακατάλληλα και κλειστά. 2 5x5. Το ένα που είναι σε κάπως καλή κατάσταση είναι κλειδωμένο, το άλλο είναι ανοιχτό, το οποίο είναι στα κακά του τα χάλια. Τα γήπεδα βόλεϊ.
Και τα γήπεδα μπάσκετ είναι στην ίδια και χειρότερη κατάσταση. Ολοκληρώστε όμως, έχετε υπερβεί το χρόνο αρκετά. Αυτός λοιπόν, για αυτόν τον σχολικό αθλητισμό μιλάμε. Μπορούν να πάνε εκεί σχολεία εκδρομή. Μπορούν εκεί να πάνε να αθληθούν ανθρώποι το απόγευμα, μεγαλύτεροι κτλ. Που τρέχουν το βράδυ και χρησιμοποιούν το φακό από το κινητό και εσείς μιλάτε για εκατομμύρια για φως γιατί τα φώτα είναι σβηστά. Κλείστε, κύριε Πρόεδρε, γίνονται τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, χρησιμοποιείται ο χώρος του ΠΕΑΚΙ για επιχειρηματικές δραστηριότητες. Σήμερα, για παράδειγμα, ξεκινάει το τσίρκο. Μπορεί και να ταιριάζει εκεί στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Και σας λέμε, κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δεν αξίζει λοιπόν στον Γιαννιώτικο λαό, ούτε είμαστε διατεθειμένοι, κύριε Υπουργέ, να ανεχθούμε αυτή την κατάσταση της απαξίωσης, της εγκατάλειψης των αθλητικών υποδομών. Δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο από τη δημόσια δέσμευσή σας ότι χθες, όχι σήμερα, χθες, αυτές οι αθλητικές υποδομές θα είναι σύγχρονες, θα είναι ασφαλείς και θα δοθούν στα αεραστεχνικά αθλητικά σωματεία και στο λαό της πόλης για να χρησιμοποιηθούν ανεμπόδιστα και όχι να δεσπόζουν οι πινακίδες, απαγορεύεται η είσοδος.